Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσφουμε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο εστός ο Ιησούς παρά τη λίμνη Γενισαρέτεν, θάμος γα περιέσχει αυτόν και πάντως στην αυτοπίτη άβρα των νυχθείων. Η συνέλαβον ομοίως δε και η Άπομο και η Ιωάννη, Ιουζέ με δέος, η συνανιτότητα και το Σίμωνη, και είπε προς το Σίμωνο Ιησούς, μη φοβού από τον είναι ανθρώπους εις ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί τη γη, αφέντες άπαντα, οικολούθησαν αυτόν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Λοιπόν, Σιγάλας Αντώνιος και τίποτα άλλο. Εμάς συμβάζω και ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, παιδιά. Ότι ο Σιγάλας ο Αντώνιος είναι έτοιμος να διοικήσει μαζί με τον επιτελείο του, την προσοχή για τους άλλους επιτελείους, είναι έτοιμος να κυβερνήσει την άλλη μέρα. Δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής και πειραματισμούς που θα κάνουν όλοι οι άλλοι και να χάσουμε αυτό το χρόνο το πολύτιμο εμείς, όπως το χάσαμε και με κάποιους άλλους πειραματισμούς που φάγαμε και το τρίτο μνημόνιο. Εγώ τα λέω όλα και δεν με νοιάζει, είμαι απολυτικό πρόσωπο. Δεν έχω απολύτως τίποτα να φοβηθώ. Σας ευχαριστώ και σιγάλα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον αγαπημένο μου φίλο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τον κύριο Νίκο Γουάρδη. Και αφού τηρήσαμε την παράδοση και φυσικά σεβόμενοι την Εκκλησία, διότι προσβλέπουμε στη συνεργασία Δήμου και Εκκλησίας, μπορούμε από σήμερα να ξεκινήσουμε και επίσημα την μεγάλη εβδομάδα, τη μεγάλη πολιτική εβδομάδα μετά την μεγάλη εβδομάδα της Χριστιανοσύνης. Και όταν λέω τη μεγάλη πολιτική εβδομάδα το εννοώ, γιατί σήμερα Δευτέρα ξεκινάνε οι μάχες, οι υγιείς, οι όμορφες, οι μάχες της επικοινωνίας μαζί με τον καθέναν ξεχωριστά, όχι μόνο δικές μου, αλλά και όλων των στελεχών, των φίλων αυτής της δημοτικής παράταξης, η οποία δεν γεννήθηκε χθες για να κάνει εκλογές. Είναι η Δευτέρα που μετά από μία πραγματικά κοπιαστική και για μας, αλλά πολύ ευχάριστη επικοινωνία με τους δημότες, το μόνο σίγουρο είναι ότι την Κυριακή θα έχουμε Ανάσταση. Και αυτό είναι ο στόχος, όχι ο σημερινός, αλλά μιας επίπονης περίοδου με πολλή δουλειά, με πραγματική συνεργασία με την κοινωνία, από τη γέννηση αυτή της παράταξης τον Οκτώβρη του 2010. Μια περίοδο, προεκλογική περίοδο, στην οποία οι απερχόμενοι τότε δήμαρχοι και δημοτικές αρχές φοβήθηκαν και δίλιασαν. Μια περίοδο που τότε το έμαναν όλοι στα πόδια, διότι ερχόταν η τότε αλλαγή του κυρίου απερχόμενου δημάρχου κυρίου Ζόρδου. Και τότε, συναισθανόμενοι το βάρος της ευθύνης για την κοινωνία της Σαντορίνη και το Δήμο και την αυτοδιοίκηση, ξέροντας ότι ξεκινάγαμε από μειονεκτική θέση, βρεθήκαμε όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου, έτσι ώστε να συγκροτήσουμε την άλλη πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Τη δύσκολη δουλειά, τη δουλειά του ελέγχου, των επικοδομητικών προτάσεων, και φυσικά και τότε είχαμε γνώσεις. Αλλά όμως δημιουργήσαμε μαζί με όλους τους συναδέλφους τότε ένα μεγάλο σχολείο, ένα μεγάλο σχολείο της αυτοδιοίκησης, όπου μόνο οι υγιείς δυνάμεις, οι συνεργασίες με τους δημότες και τα στελέχη έφεραν μετά από πολλή δουλειά τις πολύ καλές επικοδομητικές προτάσεις που όποτε χρησιμοποίησε η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος πήγε μπροστά και πέτυχε. Δηλαδή δώσαμε εξετάσεις και τις πετύχαμε στην αντιπολίτευση.
10 χρόνια μετά είναι δυνατόν αυτή η παράταξη που έδωσε λύσεις, αλλά δεν άκουσαν κάποιοι να μην είναι έτοιμοι να διοικήσει τη Σαντορίνη, το στολίδι αυτό του κόσμου. Είμαστε μόνοι. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να διοικήσουμε. Μπορούμε να διαχειριστούμε τις τύχες αυτού του τόπου, διότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον απλόδιο Παλαιστή, τον ψαρά και τον αγρότη, μέχρι τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, έτσι ώστε να συμβάλλουμε σε μια καλύτερη ποιότητα. Όμως βρεθήκαμε σε μια περίοδο όπου η αυτοδιοίκηση Σαντορίνη υπέφερε και μαζί της κατέρευσε και όλος ο Δήμος Θήρας, Περιφερειακή Ενότητα Αγίας Θηρασίας και η Θήρα. Το 2014 γίναμε ακόμα καλύτεροι, διότι είχαμε δουλέψει και είχαμε σχέδιο. Όταν και τότε 5 συνδυασμοί, σε μια περίοδο όπου η τότε Δημοτική Αρχή έλεγε δώστε μου την ευκαιρία να υλοποιήσω το δίθεν πρόγραμμα, το οποίο ποτέ δεν έκανε, εμείς σταθήκαμε και πάλι όρθιοι και με 5 συνδυασμούς όπως σήμερα στις εκλογές, μπορεί να χάσαμε την πρώτη θέση, αλλά την δεύτερη θέση βελτιούμενη την πήραμε με τεράστια διαφορά και από τους 3 υπόλοιπους συνδυασμούς που φτιάχτηκαν εκείνη τη στιγμή ευκαιριακά για να παίξουν κάποιο ρόλο. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που όχι δεν φοβάμαι τις συνεργασίες και οι συνεργάτες μου. Τις επιζητούμε κιόλα, διότι οι συνεργασίες φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα. Ουδήσαν αντικατάστατος. Μέσα από τη συνεργασία κερδίζεις πολλά πράγματα. Καταρχήν, διαβουλεύεσαι, ανταλλάσσεις απόψεις πριν καταλήξεις. Και φυσικά, σε αυτό το μεγάλο πλοίο της παράταξής μας, μπορεί κάποιοι να μην μπόρεσαν να ακολουθήσουν. Παρέμειναν όμως απλοί φίλοι. Όμως εμείς συνεχίσαμε και συνεχίζουμε αυξανόμενοι, και σήμερα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες οι οποίοι έκαναν, δυνάμωσαν αυτή την παράταξη, την έκαναν μεγάλη, και φυσικά πιστεύει σήμερα όλος ο θηραϊκός λαός και οι θηρασιώτες ότι πρέπει να είναι η επόμενη Δημοτική Αρχή, και θα είναι. Και θα είμαστε. Θα δίνω το λόγο μου ότι θα είμαστε η επόμενη Δημοτική Αρχή. Και θα είμαστε η επόμενη Δημοτική Αρχή, γιατί πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση η οποία βουλιάζει τη Σαντορίνη, αυτόν τον κόσμο. Και μαζί της βουλιάζει και τους δημότες και όλο τον κόσμο που έρχεται. Επόμενη Δημοτική Αρχή την Κυριακή που έρχεται, διότι έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για αυτό το νησί. Είναι ένα δουλεμένο σχέδιο μαζί με τους δημότες, τεκμηριωμένο, κοστολογημένο και υλοποιήσιμο από την επόμενη μέρα. Και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Διότι πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπία στη Σαντορίνη. Πρέπει να αναβιώσουν οι θεσμοί, να επαναφέρουμε την αξιοπιστία αυτού του Δήμου με τον πολίτη. Πρέπει να αναβαθμίσουμε και πάλι το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Πρέπει να αναβαθμίσουμε τις επιτροπές. Πρέπει να στηρίξουμε και να κάνουμε καλύτερα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Τη ΔΕΙΑ που πρέπει να δώσει νερό στην τιμή που πρέπει και όχι στη σημερινή. Πρέπει να είναι καθαρή η βιολογική και να μην βρωμάνε όπως βρωμάνε καθημερινά σε όλη τη Σαντορίνη. Πρέπει η ποσότητα, η ποιότητα και αυτά που απαιτούνται. Τα 3 P που λέει ο Νίκος ο Μπάρδης, πρέπει να τα πετύχουμε και θα τα πετύχουμε γιατί έχουμε σχέδιο να το κάνουμε. Πρέπει το λιμενικό ταμείο να διαπρέψει, να προστατεύσει τις υποδομές μας, το σπίτι μας, την πύλη εισόδου, το λιμάνι μας, και να προχωρήσουμε άμεσα στην κατασκευή του νέου λιμένα μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, διότι αλλιώς θα κερδίσουμε τις εκλογές την Κυριακή που έρχεται, γιατί θέλουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών, των πληθυντών,
παιδιά μας θέλουν την παραλία, τα παιδιά μας θέλουν την καθημερινότητά τους, να μπορέσουν να ζήσουν ισότιμα όπως ζουν σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Δεν ζούμε σε μια Ελλάδα ξέχωρη από τους άλλους. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν πετύχει και το ξέρετε πολύ καλά, οι οποίοι επανεκλέονται και αξίζει να επανεκλέγεται όποιος έχει πετύχει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο νησί μας δεν πρέπει να επανεκλεγούν και πρέπει να τιμωρηθούν δια της κάλπης όλοι αυτοί που μας έφεραν εδώ. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι φυσικά τιμούμε και εκτιμούμε όλους τους συνυποψηφίους που διεκδικούν τη Δημαρχία. Απλώς είμαστε πανέτοιμοι. Η μόνη παράταξη που μπορεί να δώσει λύση και αυτό θα το παλέψουμε με τον καλύτερο τρόπο μέχρι την επόμενη Κυριακή. Ξεκινώντας σήμερα λοιπόν, μέσα από τη γενέτειρά μου, το εμπορίο, το οποίο έχει καταδικαστεί όλα τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα για δεκαετίες, όπως και όλα τα υπόλοιπα χωριά της Σαντορίνης μαζί με τη Θηρασιά, ξεκινώντας λοιπόν από εδώ, θα καταλήξουμε την Παρασκευή στην πλατεία, όπου θα αναλύσουμε το σχέδιο και το πρόγραμμα της μεγάλης ανεξάρτητης παράταξης Σαντορίνη-Θηρασιά-Ενότητα-Αλλαγή, έτσι ώστε στην κάλπη να πάει την Κυριακή όλος ο κόσμος με καθαρό μυαλό, με επιχειρήματα. Όταν οι άλλοι θα μοιράζουν λεφτά, εμείς θα με το σχέδιο και το πρόγραμμά μας. Θέλουμε να στηρίξουμε τους αναξιοπαθούντες, θέλουμε να στηρίξουμε τις κοινωνικές μας ομάδες, θέλουμε να στηρίξουμε τα προϊόντα μας, θέλουμε να στηρίξουμε τις παραδόσεις μας, θέλουμε να αναβαθμίσουμε τον πολιτισμό μας, θέλουμε να αναδείξουμε τη Σαντορίνη και τη Θηρασιά ως πρώτο νησί του κόσμου, όχι μόνο από φυσική ομορφιά την οποία χάσαμε, αλλά και από αυτόν τον υπέροχο κόσμο, ο οποίος είναι δίπλα μας και από μια συνδυνέτη να μην ξέρεις τον τόπο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να γίνουμε ξένοι στις περιουσίες μας και ξένοι στον τόπο μας. Έξω από συμφέροντα και μικροπολιτικές, στηρίζοντας όλες τις επαγγελματικές ομάδες, συνεργαζόμενοι με όλους τους συλλόγους, θα μπορέσουμε να βρούμε τη λύση απλώντας ένα σχέδιο το οποίο είναι πανάρχια και σας το υπόσχομαι για τα επόμενα όχι 4 χρόνια που λένε αυτοί, αλλά 24 χρόνια με την παρουσία μας η Σαντορίνη θα ωφελείται από τη Δευτέρα και μετά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και δεν ήταν τυχαίο ότι χαιρέτησα τον καθέναν ξεχωριστά. Πιστεύω στον καθέναν από εσάς. Πιστεύω στον πιο απλό πολίτη και είμαι σίγουρος με την ποιότητα των στελεχών που έχουμε σε αυτή την παράταξη που ξεκινάνε με απλούς βιοπαλαιστές επαγγελματίες, με γυναίκες και άντρες που αγαπάνε καθαρά αυτόν τον τόπο χωρίς ιδιοτέλεια και με την νεολαία μας η οποία έχει προστεθεί τα τελευταία χρόνια και εργάζεται. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Καλό αγώνα λοιπόν σε όλους μας και σας καλώ από αυτή τη στιγμή σπίτι-σπίτι, μαγαζί-μαγαζί να πάμε και να πούμε το σχέδιό μας. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε. Ότι θα κάνουμε μια Σαντορίνη και μια Θηρασιά καλύτερες. Εμπρός λοιπόν στον αγώνα. Τελειώσουμε το μεγάλο αγώνα και θα πούμε στην κάλπη για να κερδίσει την Σαντορίνη και την Θηρασιά και τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.
όλοι μαζί! Αντώνη! Έτσι. Αντώνη!